Η υπόθεση της ασπίσης του μόνιμου, καταλαβαίνετε, μετά από 10 χρόνια εμπεριέχει δικαστικές ενέργειες πολυάριθμες, ποικίλες και πολυσύνθετες. Αρχικά οι ασφαλισμένοι μετά το πρώτο σοκ του κλεισίματος της εταιρείας και προσπάθησαν να διεκδικήσουν τα χρήματά τους με αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου, θεωρώντας και δικαίως κατά την προσωπική μου άποψη ότι υπήρχε πρόδειλη, προφανής, αυτονόητη, αστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου λόγω πλημελούς εποπτείας των αρμόδιων θεσμικών οργάνων της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια. Εν ολίγης, γνώριζε η πολιτεία, τουλάχιστον για μια σειρά 4-5 ετών πριν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια, γνώριζαν τα όργανα εποπτείας του ελληνικού δημοσίου, την παραβατική συμπεριφορά των διοικούντων της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια και παρόλα αυτά έκλειναν τα μάτια τους. Ασκήθηκαν μαζικά χιλιάδες αγωγές κατά του ελληνικού δημοσίου από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους και με όχημα αυτές τις αγωγές και με μία αίτηση που ασκήθηκε από 4 ασφαλισμένους το 2013 ξεκίνησε η διαδικασία της πιλωτικής δίκης, η λεγόμενη πρότυπη δίκη. Ήταν μία διαδικασία που ουσιαστικά για πρώτη φορά, μία δικαστική διαδικασία σε ανώτατο επίπεδο, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πρώτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και ήταν μια δικαστική διαδικασία που έγινε για πρώτη φορά με αφορμή την υπόθεση της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια. Σε αυτήν την διαδικασία της πρότυπης δίκης, εκκίνησε με την αίτηση αυτών των 4 ασφαλισμένων, αλλά παρενέβησαν υπέρ αυτής της αίτησης δεκάδες, εκατοντάδες ασφαλισμένοι της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια. Αυτό που προσπάθησαν οι ασφαλισμένοι μέσω των παραστάτων δικηγόρων τους ήταν να θεωρηθεί πράγματι ότι υπήρχε αστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου. Και άρα το ελληνικό δημόσιο όφιλε να αποζημιώσει τους ασφαλισμένους για την πλημελή εποπτεία των οργάνων τους διαχρονικά. Την πλημελή εποπτεία της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια διαχρονικά. Δυστυχώς εκδόθηκε μία απόφαση 3783 του 2014, η οποία είχε ένα αμφίσιμο νομικό σκεπτικό. Για να μην σας κουράζω, η απόφαση αυτή ουσιαστικά έλεγε ότι πράγματι υπάρχει αστική ευθύνη του ελληνικού δημοσίου, αλλά γι' αυτό το λόγο το ελληνικό δημόσιο μέσω του νομοθέτη δημιούργησε το εγκυτικό κεφάλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, το μηχανισμό δηλαδή αποζημίωσης όλων των ασφαλισμένων και άρα όλοι οι ασφαλισμένοι θα αποζημιωνόντουσαν από το εγκυτικό κεφάλαιο ζωής κατά το ποσοστό που δεν θα μπορούσαν να αποζημιωθούν από την υποκαθάριση εταιρεία. Όπως καταλαβαίνετε, από το σκεπτικό της απόφασης και μόνο, δεν υπήρχε καμία διάκριση σε ασφαλιστήρια συμβόλαια που έπρεπε να αποζημιωθούν και σε κάποια που δεν έπρεπε να αποζημιωθούν ή σε ασφαλισμένους που έπρεπε να αναγγελθούν για να αποζημιωθούν ή δεν όφυλαν να αναγγελθούν. Και έμειναν όλοι εκεί. Μείναμε δηλαδή όλοι εκεί. Αυτό σήμαινε καταρχάς ότι η δικαστική διαδικασία των αγωγών κατά του ελληνικού δημοσίου πλέον έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Δεδομένου ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δέσμευε όλα τα κατώτερα διοικητικά δικαστήρια. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη χρονική περίοδος των δικαστικών ενεργειών που ήταν μέχρι το 2014. Το 2015, αφού ανέλαβε νέος καθαριστής στην ΑΣΠΗΣ Πρόνοια και νέος επόπτης καθάρισης, ασφαλιστικής καθάρισης, έγινε μια πρόσκληση σε αναγγελία απαιτήσεων. Η πρόσκληση αυτή έγινε ένα διάστημα το οποίο ουσιαστικά καιγόταν η Ελλάδα. Ήταν τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015. Ήταν το διάστημα που ουσιαστικά διακυβευόταν η παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό από τον καθένα, η πρόσκληση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή σχεδόν από κανέναν. Ήταν αδύνατον. Οι άνθρωποι εκείνη την περίοδο μάλλον είχαν άλλα προβλήματα στο μυαλό τους και όχι να διαβάσουν στο περιθώριο μιας οικονομικής εφημερίδας ή μια τοπικής εφημερίδας μια πρόσκληση σε αναγγελία απαιτήσεων. Και πράγματι, όταν καταρτίστηκε τελικά η κατάσταση δικαιούχων από τον καθαριστή, αποδείχθηκε ότι πάνω από το 70-75% των ασφαλισμένων έμειναν εκτός κατάστασης δικαιούχων.
από τον Νοέμβριο του 2015, όπου και καταρτίστηκε, δημοσιεύτηκε η κατάσταση δικαιούχων απαιτήσεων της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια και της Commercial Value, μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί εκατοντάδες, για να μην πω ίσως και χιλιάδες, ανακοπές κατά της κατάστασης δικαιούχων, δεδομένου ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, σχεδόν η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλισμένων έμειναν εκτός κατάστασης δικαιούχων. Με βάση αυτή την κατάσταση δικαιούχων που καταρτίστηκε από τον επόπτη καθάριστο το 2015, ανέκυψαν δύο κύρια νομικά ζητήματα. Το ένα ήταν ότι οι χιλιάδες ασφαλισμένοι δεν είχαν αναγγείλει τις απαιτήσεις τους με βάση την πρόσκληση που τους είχε γίνει από τον Ιούνιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2015, και γι' αυτό το λόγο έμειναν εκτός κατάστασης δικαιούχων. Και παράλληλα, αναδείχθηκε και ένα ακόμα νομικό ζήτημα κατόχων μιας μερίδας ασφαλισμένων, οι οποίοι κατήχαν τα λεγόμενα ασφαλιστήρια συμβόλαια τύπου ΑΑ2, Asset, ΑΣΠΗΣ Asset ΑΑ2, τα οποία θεωρήθηκαν από τον ασφαλιστικό καθαριστή επενδυτικά, αμυγός επενδυτικά και παρανόμως εκδοθέντα από την υποκαθάριση εταιρεία, και γι' αυτό το λόγο εξαιρέθηκαν από την κατάσταση δικαιούχων. Συνεπώς, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2016 μια μακρά δικαστική διαδικασία, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα. Έχουμε φτάσει το δικό μου το δικηγορικό γραφείο. Έχει εκδικάσει μέχρι τώρα 25 εφέσεις. Έχουμε ξεπεράσει το στάδιο των ανακοπών. Έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο, που είναι η έφεση, που είναι και το τελευταίο, γιατί μιλάμε για μια ειδική διαδικασία. Έχουν εκδικαστεί 25 εφέσεις. Εμείς, το δικό μας το δικηγορικό γραφείο, έχει κερδίσει μέχρι σήμερα 20 εφέσεις. Και περίπου 450 ασφαλισμένοι, 250 από την Commercial Value και 200 από την ΑΣΠΗΣ Πρόνοια, έχουν συμπεριληφθεί πλέον αμετάκλητα στην κατάσταση δικαιούχων και έχουν εισπράξει από την προσωρινή διανομή που γίνεται. Οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια περίπου ένα 9-10% των απαιτήσεών τους, και οι ασφαλισμένοι της Commercial από 60-80% ανάλογα τον τύπο των συμβολέων που έχουν. Φυσικά, η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει τουλάχιστον 1-2 χρόνια ακόμα, δεδομένου ότι έχουμε εκκρεμεί τουλάχιστον 25 εφέσεις λόγω κάποιων αναβολών, ματαιώσεων από τις ευρωεκλογές, τις εκλογές. Υπάρχει δυνατότητα, η νομική δυνατότητα υπάρχει. Και πλέον η νομική δυνατότητα υπάρχει και με βάση τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που έχουμε εκδώσει σαν δικηγορικό γραφείο και για εκπρόθεσμες ανακοπές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πλέον οι εκπρόθεσμες ανακοπές τείνουν να υπερβούν τον αριθμό των εμπρόθεσμων ανακοπών. Και αυτό γιατί οι εμπρόθεσμες ανακοπές έπρεπε να γίνουν μέχρι 18 Ιανουαρίου 2016. Και καταλαβαίνετε ότι ένας όγκος χιλιάδων ασφαλισμένων ήταν αδύνατον να συνεννοηθούν με δικηγορικά γραφεία να καταθέσουν ανακοπές μέσα σε 45 ημέρες. Γι' αυτό το λόγο πάρα πολύ προσήλθαν μετά την 18 Απριλίου 2016 και μπορούν ακόμα και σήμερα να κάνουν εκπρόθεσμη ανακοπή. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για τη σύντομη οριστική λύση του προβλήματος, όμως είμαι αρκετά αισιόδοξος για μια μερική λύση του προβλήματος, η οποία θα ανακουφίσει πολύ περισσότερο τους ασφαλισμένους από τη σήμερα. Δηλαδή, η παράλληλη ενεργοποίηση του εγκυτικού κεφαλαίου στη διαδικασία της αποζημίωσης των ασφαλισμένων μαζί με την υποκαθάριση εταιρεία είναι σήμερα το ζητούμενο. Είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει και είναι κάτι που σχεδόν όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στην υπόθεση της ΑΣΠΗΣ Πρόνοια, το Υπουργείο Οικονομικών, η υποκαθάριση εταιρεία, ο ασφαλιστικός εκαθαριστής, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, το εγκυτικό κεφάλαιο, έχουν αντιληφθεί ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ανακουφιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων.